Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση του Επιλογές. Και περνάμε αμέσως να δούμε τα θέματά μας. Στα Λευκά αντίθηκε ο νομός Ερών. Οι χιονοπτώσεις ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια των πρωινών ωρών του Σαββάτου και με το πέρασμα των ωρών οι χιονοπτώσεις άρχισαν να γίνονται εντονότερες σε όλη την περιφερειακή μας ενότητα. Η μύδια που μας επισκέφθηκε μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να δημιούργησε ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς όλοι οι κεντρικοί δρόμοι είναι ανοιχτοί, με τα συνεργεία της αντιπεριφέρειας και όλο το μηχανισμό της να βρίσκονται σε μία ασταμάτητη επιφυλακή, ενώ και η στάθμη της λίμνης Κερκίνης παραμένει σε πολύ καλό επίπεδο. Την ίδια ώρα, με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, κλειστά θα παραμείνουν αύριο Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου, όλα τα σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία. Μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Παναγιώτη Σπυρόπουλο, ο οποίος και θα μας ενημερώσει για το πώς εξελίσσεται η μύδια, καθώς επίσης και για μία τηλεδιάσκεψη, η οποία ολοκληρώθηκε μόλις πριν από λίγο. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλησπέρα. Γεια σας. Ναι, πράγματι, όπως το είπατε προηγουμένως, τελείωσε η τηλεδιάσκεψη που είχαμε τους κύριους δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Ερών και με τους εκπροσώπους της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Έγινε αποτίμηση της κατάστασης σε σχέση με όλη την κίνηση που υπήρξε στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, είτε στο επαρχιακό είτε στο εθνικό δίκτυο, αλλά και στους αστικούς ιστούς των Δήμων. Ποια είναι η εικόνα που είχατε? Εκείνο που μπορώ να πω και είμαι περήφανος και χαρούμενος γι' αυτό είναι ότι τα πήγαμε καλά, η Περιφέρεια και οι Δήμοι και η Περιφέρεια, η αστυνομία και η πυροσβεστική και η αστυνομία πραγματικά έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και είχαμε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Σας το λέω ειλικρινά και είμαι περήφανος γι' αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τους ανθρώπους των Δήμων, οι οποίοι έδωσαν και αυτοί το μεγάλο αγώνα, αλλά και τους δικούς μου ανθρώπους κάτω στο εργοτάξιο, υπό τον κύριο Βασιλακάκη, αλλά και εδώ την πολιτική προστασία υπό τον κύριο Αργυρίου, που πραγματικά δεν κοιμήθηκαν ούτε λεπτό. Οι δύο τους τουλάχιστον συγκεκριμένοι. Αυτή τη στιγμή επιχειρούμε, ρίχνουμε αλάτι σε όλες τις γέφυρες, γιατί φοβόμαστε τον παγετό. Διότι όσον αφορά με το χιόνι έχουμε τελειώσει, από ό,τι φαίνεται. Ο αντίπαλός μας, ο κύριος, είναι ο παγετός και αυτή τη στιγμή ρίχνουμε αλάτι στις γέφυρες. Σε συνεννόηση με τους δημάρχους και με την ελληνική αστυνομία και την πυροσβεστική, από αύριο το πρωί όλα τα μηχανήματα και των Δήμων και της περιφέρειας θα ρίχνουν αλάτι και γι' αυτό επιστώ την προσοχή στους ανθρώπους που θα βγουν στους δρόμους, επειδή πολλά κομμάτια είναι εντελώς καθαρά, να μην ξεχαστούν, δεν χρειάζονται μεγάλες ταχύτητες. Θέλει προσοχή, διότι υπάρχουν παγίδες και σίγουρα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Οπότε θέλω να πω ότι για να καταλάβετε τα νούμερα, πέσανε τουλάχιστον από εμάς 300 τόνοι αλάτι στους δρόμους μας και κυρίως εκεί που υπήρχε ένταση, κυρίως υπήρχε ένταση στην Παλαιοκόμη προς την Αμφίπολη. Εκεί χρειάστηκε να επιχειρήσουμε πάρα πολλές φορές. Τα άλλα σημεία που υπήρχαν όσον αφορά το Αχλαδοχώρι ή την Βροντού ή τη Χρυσοπηγή κτλ. Ήταν περιορισμένο το χιόνι σε σχέση με τις προηγούμενες φορές. Στο Λαγκάδι είχαμε θέμα που εκεί μαζί με το Δήμο Βυσσαλτίας έγινε επιχείρηση και από τις πληροφορίες που έχω αυτή τη στιγμή σε όλο το δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών επισήμως δεν χρειάζονται αλυσίδες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και επίσης τα τηλέφωνα είναι ανοιχτά και στους Δήμους και στην Περιφέρεια και στην Ελληνική Αστυνομία. Ό,τι χρειαστεί, όποιο εντοπιστεί πρόβλημα, να το αντιμετωπίσουμε πάρα αυτά. Αύριο θα έχουμε και άλλη, θα έρθει και άλλο αλάτι, οπότε θα δοθεί και στους Δήμους που θέλουν να συμπληρώσουν και είμαστε νομίζω σε καλή κατάσταση. Όπως είδατε και εδώ στο Δήμο Σερών, το πρόσημο ήταν θετικό και η πληροφορία που έχω είναι ότι δεν υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι να έχουν πρόβλημα αυτή τη στιγμή πουθενά. Και με τα σχολεία τι ενημέρωση έχουμε? Τα σχολεία μετά την απόφαση και του Περιφερειάρχη, οι Δήμαρχοι όπως με ενημέρωσαν θα συνεχίσουν και δεύτερη ημέρα και την τρίτη, θα μείνουν κλειστά σε όλες τις βαθμίδες. Αυτό για ευνόητους λόγους, καταλαβαίνετε ότι ο παγετός είναι πρώτον πυλών και καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί. Άρα ανακεφαλαιώνοντας, λέμε ότι συνεργάστηκαν άψογα όλοι οι φορείς ανάμεταξύ τους. Δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα. Και έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους οι υπάλληλοι, οι οποίοι παρότι ήταν Σαββατοκύριακο, σας λέω παρότι, δώσαν τον καλύτερο τους εαυτό και ειλικρινά σας λέω, τους βγάζουν το καπέλο. Ωραία. Και ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σε όλη την περιφερειακή ενότητα, Δευτέρα και Τρίτη. Υπάρχει επάρκεια. Αύριο θα έχουμε πάλι τσουβαλάκια εδώ μπροστά στην περιφερειακή ενότητα Σερών, γιατί όσα και αν βγάλαν ήρθαν οι πολίτες και τα πήραν. Οπότε
θα έχουμε πάλι και στους οικείους δήμους και κάτω στο εργοτάξιο, θα έχουν οι δήμοι, αλλά και στο δικό μας το εργοτάξιο, τα μηχανήματά μας είναι εδώ, θα γίνει αύριο μια συντήρηση, γιατί μόνο οι αλατιέρες θα βγουν αύριο, δεν χρειάζεται όσον αφορά το χιόνι, δεν χρειάζεται να βγουν γκρέιτερ κλπ. Οπότε είμαστε σε καλή κατάσταση. Και όσον αφορά την λίμνη, τη λίμνη Κερκίνη, τα νέα είναι καλά, πέφτει η λίμνη. Αν συνεχίσει έτσι, δεν θα έχουμε το παραμικρό πρόβλημα στη συνέχεια. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι όλα γίνονται προσεκτικά και από μια επιστημονική ομάδα και δεν κάνει ο καθένας του κεφαλιού του. Και γι' αυτό οι φίλοι αγρότες πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη ότι θα γίνει το καλύτερο δυνατό και για αυτούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Και σε κάθε περίπτωση και η δική μας αγωνία είναι μεγαλύτερη. Δεν είναι κάτι που δεν το αντιμετωπίζουμε, κάτι που δεν μας απασχολεί. Ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Σπυρόπουλο, για την επικοινωνία και για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και περνάμε τώρα στα του Δήμου μας. Ο Δήμος Ερών γνωστοποιεί ότι η τηλεφωνική γραμμή βοήθειας 23-21-0-27-300 και θα ξαναεπαναλάβω το τηλέφωνο 23-21-0-27-300 θα λειτουργεί λόγω του κύματος κακοκαιρίας για τους πολίτες που έχουν άμεση ανάγκη σε τρόφιμα, φάρμακα ή υπηρεσίες. Ενώ με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Χρυσάφη από νωρίς το μεσημέρι ανακοινώθηκε ότι εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών και του παγετού που θα επικρατήσει τη Δευτέρα και την Τρίτη θα παραμείνουν τα σχολεία κλειστά ενώ θα λειτουργήσουν με τηλεδιάσκεψη. Ο Δήμος Ερών γνωστοποιεί ότι η τηλεφωνική γραμμή βοήθειας 23-21-0-27-300 θα λειτουργεί λόγω του κύματος κακοκαιρίας για τους πολίτες που έχουν άμεση ανάγκη σε τρόφιμα, φάρμακα ή υπηρεσίες. Επιπλέον, στην τηλεφωνική γραμμή μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες για τη φιλοξενία και προστασία από το ψύχος σε κάποιον από τους θερμενόμενους χώρους που διατίθενται στην πόλη των Σερών και στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου λειτουργούν ακατάπαυστα προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τα όποια προβλήματα προκύπτουν από την επέλαση της μύδιας. Ενώ με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Χρυσάφη, εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών και του παγετού την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου και την Τρίτη 16 του μηνός, θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Σερών. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, στις σχολικές μονάδες που δεν λειτουργούν λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων, τα μαθήματα θα διεξάγονται με εξαποστάσεως εκπαίδευση στο ωράριο το οποίο ίσχυε κατά την περίοδο που η διαζώσης εκπαίδευση είχε ανασταλεί, δηλαδή στο πρωινό ωράριο τα μαθήματα σε γυμνάσια και λύκεια και στο απογευματινό ωράριο σε νηπιαγωγεία και δημοτικά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Σερών, τον κύριο Αλέξανδρο Χρυσάφη, ο οποίος θα μας δώσει και αυτός μια εικόνα από εδώ το Δήμο Σερών, καθώς θα μας πει λίγο και για αυτήν την τηλεφωνική γραμμή που λειτουργεί για τους πολίτες που μπορεί να αντιμετωπίζουν κάποια σοβαρά προβλήματα. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Μόλις ολοκληρώθηκε μία τηλεδιάσκεψη που είχατε. Ναι. Είναι η τακτική πλέον συνάντηση που θα έχουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη, με τους συναδέλφους δημάρχους, με τους υπευθύνους της πολιτικής προστασίας, την πρεσβεστική, την αστυνομία, ώστε να υπάρξει ο καλύτερος δυνατός συντονισμός, γιατί ο στόχος, ο κοινός όλων μας είναι η ασφάλεια των πολιτών. Ήδη είμαστε εδώ και από χθες το μεσημέρι, όλος ο μηχανισμός, για το Δήμο Σερών μιλάω, είναι επιποδός, αντιμετωπίζουμε τα όποια θέματα υπάρχουν. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ευτυχώς κάποιο πρόβλημα. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, παρά την χιονόπτωση που είχαμε σε όλο το Δήμο και στην πόλη και στα χωριά. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, αλλά ότι υπάρχει μπόλικο από το πρωί και τα εκχιονιστικά μηχανήματα όλα του Δήμου με τις συνεργασίες και τις εξωτερικές που έχουμε, αλλά και όλος ο μηχανισμός του Δήμου είναι στους δρόμους. Τώρα αυτή τη στιγμή μέχρι και αργά το βράδυ, επειδή έχουμε πτώση μεγάλη της θερμοκρασίας, θα ρίχνουμε αλάτι στα πεζοδρόμια και στους δρόμους, ώστε να μην έχουμε αύριο με τον παγετό δυσάρεστες καταστάσεις. Το ίδιο θα γίνει και αύριο. Είμαστε στη μάχη γιατί αυτό το οποίο κυριαρχεί σε όλους μας και αυτό το οποίο έχουμε σαν στόχευση είναι να μην να κινδυνεύσουν οι πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό είναι και η απόφαση που πήραμε για τα κλειστά σχολεία αύριο και μεθαύριο όλων των βαθμίδων.
γιατί το, δεν θέλουμε να κινδυνεύσουν ούτε τα παιδιά μας, ούτε οι εκπαιδευτικοί, ούτε οι άνθρωποι που ασχολούνται με την εκπαίδευση, ούτως ώστε να, τουλάχιστον από το σπίτι, με τηλεεκπαίδευση, να κάνουν τα μαθήματά τους αυτές τις δύο μέρες. Θα δούμε την Τρίτη το βράδυ πώς θα είναι η κατάσταση. Υπάρχει, ανοιχτό το ενδεχόμενο να επεκταθεί αυτό το κλείσιμο, αλλά θα το αξιολογήσουμε την Τρίτη το βράδυ πώς θα είναι η κατάσταση. Επίσης, πρέπει να πω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε ήδη ανακοινώσει ότι και οι πολίτες μπορούν και οι ίδιοι να παίρνουν αλάτι από συγκεκριμένα σημεία που έχει ο Δήμος για τη δικιά τους χρήση, καθώς επίσης έχουμε ανακοινώσει για θερμαινόμενες αίθουσες που έχουμε, για τη συνδιάθεσή τους, και μια γραμμή υποστήριξης που είπατε πολύ σωστά, μια γραμμή στήριξης για τις δικές τους ανάγκες, το γνωστό 27300 2321 027 300, το τηλέφωνο, το συμβουλευτικό τηλέφωνο με γραμμές αρκετές που υπάρχουν για τους δημότες μας, για τους πολίτες μας, για τις ανάγκες που έχουν και για τα ευπαθή άτομα, αλλά και για αυτούς οι οποίοι χρειάζονται κάποια πληροφόρηση ή κάποια βοήθεια. Είμαστε εδώ για αυτούς, να τους βοηθήσουμε. Όλο αυτό είναι ένα πρώτο πλέγμα μέτρων που παίρνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κακοκαιρία. Ελπίζουμε να πάμε καλά και τις επόμενες μέρες, όπως πήγαμε και σήμερα. Είμαστε εδώ στη μάχη και να τα αντιμετωπίσουμε. Κύριε Δήμαρχε, αυτές οι αίθουσες που είπατε, οι θερμαινόμενες, σε ποιες περιοχές είναι, αν υπάρξουν πολίτες οι οποίοι... Είναι στην αίθουσα της ΤΕΔΚ, της παλιάς ΤΕΔΚ που έχουμε εκεί, καθώς επίσης και στο Δημαρχείο που μπορούν να έχουμε να φιλοξενούνται άνθρωποι και στις αίθουσες, γιατί είπαμε τώρα όλα αυτά είναι αίθουσες οι οποίες έχουμε για τους πολίτες. Και για στην Κερδής έχουμε επίσης την αίθουσα, οπότε σε οποιαδήποτε από αυτές τις αίθουσες μπορούν να έρχονται οι πολίτες και να, εν πάση περιπτώσει, αν έχουν κάποιο πρόβλημα, είμαστε εκεί να τους υποδεχθούμε με ζέστη μέχρι να κάνουν την δουλειά τους, να κάνουν τις εργασίες τους, για να πάνε στο σπίτι. Πάντως, να πούμε ότι θα πρέπει να εφιστήσουμε την προσοχή και στους οδηγούς που θα οδηγήσουν, γιατί αύριο ο παγετός προφανώς θα δημιουργήσει και προβλήματα. Να είναι προσεκτικοί, ταχύτητες χαμηλές, προσοχή στον δρόμο. Νομίζω ότι με την βοήθεια και των πολιτών, αλλά και με όλο τον μηχανισμό του Δήμου, όλα θα πάνε καλά. Έχουμε μια άψογη συνεργασία με την αντιπεριφέρεια, με τον κύριο Σπυρόπουλο, με τους συναδέλφους δημάρχους, με την αστυνομική διεύθυνση, με την πυροσβεστική, με την πολιτική προστασία, γιατί νομίζω ότι τα καταφέραμε αυτή την πρώτη μέρα, τουλάχιστον από αυτή τη δύσκολη εβδομάδα που έρχεται, τα καταφέραμε και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Σας ευχαριστούμε θερμά, Δήμαρχε, για την ενημέρωση. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλή νύχτα και στους τηλεθεατές. Καλό βράδυ. Και περνάμε να δούμε το επόμενο θέμα μας που έχει να κάνει με το Γενικό Νοσοκομείο Σερών, καθώς προκήρυξε 13 θέσεις νοσοκομειακών γιατρών. Οι ειδικότητες αφορούν αναισθησιολόγους, παθολόγους, παιδίατρο, νεφρολόγο και ουρολόγο, η οποία προκήρυξη θα ισχύει μέχρι τις 3 Μαρτίου για τους ενδιαφερόμενους γιατρούς. Το Γενικό Νοσοκομείο Σερών προκήρυξε 13 θέσεις νοσοκομειακών γιατρών. Οι ειδικότητες αφορούν αναισθησιολόγους, παθολόγους, παιδίατρο, νεφρολόγο και ουρολόγο. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, κ. Νικόλαο Φαρμάκη, το νοσοκομείο Σερών ήταν το πρώτο που έβγαλε την προκήρυξη, η οποία θα ισχύει μέχρι τις 3 Μαρτίου για τους ενδιαφερόμενους γιατρούς. Βγήκε μια προκήρυξη για 13 γιατρούς, ειδικότητες χοντρικά σας λέω, να μην μπλέξουμε διευθυντές επιμελητές ΑΒ, 4 αναισθησιολόγοι, 4 παθολόγοι, 2 πνευμονολόγοι, 1 παιδίατρος, 1 νεφρολόγος και 1 ουρολόγος. Πρέπει να πούμε ότι ήμασταν το πρώτο νοσοκομείο που έβγαλε ήδη την προκήρυξη μέσα σε μια μέρα και η προθεσμία λήγει 3 Μαρτίου για την υποβολή των ουσιοτήτων. Όπως να πούμε, ήμασταν και το μοναδικό νοσοκομείο της Βορείου Ελλάδος που πήραμε τόσους πολλούς γιατρούς. Κανένα άλλο νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα δεν πήρε 13 γιατρούς. Ούτε ΑΧΕΠΑ, ούτε Ιπποκράτη, ούτε τα μεγάλα δηλαδή. Δηλαδή η διαδικασία μετά είναι ένα μήνα να ολοκληρωθεί από εμάς, από τις επιτροπές δηλαδή κρίσης γιατρών.
Και από εκεί και μετά πάει στην Αθήνα στο Υπουργείο. Θέλω να πιστεύω ότι ένα τετράμινο θα το φάμε. Ελπίζουμε να έρθουν, γιατί βάλαμε και θέσεις διευθυντών, που ίσως αυτό είναι ένα κίνητρο για κάποιον που θέλει να γίνει διευθυντής να έρθει στο νοσοκομείο μας. Πάντως εμείς από την πλευρά μας κάναμε ό,τι μπορούσαμε το καλύτερο. Ενώ το θέμα που απασχόλησε με την έλλειψη των αναισθησιολόγων αντιμετωπίζεται επαρκώς. Νομίζω είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Ήδη υπάρχουν 3 αναισθησιολόγοι. Ένας δικός μας, ένας με τρίμηνη μετακίνηση και ένας άλλος ζήτησε άλλη μία τρίμηνη, ένας δραμηνός από τη Δράμα αναισθησιολόγος, και καλύπτονται και εφημερίες. Σήμερα είχαμε από την Καβάλα, μάλλον εχθές, από το ΧΕΠΑ. Δηλαδή είμαστε καλά. Με τα χειρουργεία που είχαν ανασταλεί να ξεκινούν και πάλι, καθώς επίσης και η λειτουργία των τακτικών εξωτερικών ιατρίων. Ήδη ξεκίνησαν οι... Βάζουμε χειρουργία και εκτός από τα, από τα επίγοντα και τα έκτακτα, όπως και από τη Δευτέρα ξεκινάνε και οι επεμβάσεις της οφθαλμολογικής για καταράκτες. Και αν συνεχίσουμε να πηγαίνουμε όπως πηγαίνουμε τώρα, σιγά σιγά θα ανοίξουν και οι υπόλοιπες κλινικές του νοσοκομείου. Και πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα που αφορά όλους μας. Παγώνουν έως το τέλος του έτους όλες οι βεβαιωμένες οφειλές προς τη ΔΟΗ και τα ελεγκτικά κέντρα που είχαν ανασταλεί ως τις 30 Απριλίου του 2021. Μάλιστα, διπλασιάζεται και ο ρυθμός των δόσεων εξόφλησης των υποχρεώσεων αυτών. Οι οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις συγκεκριμένες οφειλές σε 24 άτοκες ή σε 48 δόσεις με επιτόκιο 2,5% και με την πρώτη δόση να καταβάλλεται ως τις 31 Ιανουαρίου του 2022. Ενώ άνοιξε από τις 12 Φεβρουαρίου η πλατφόρμα για την υποβολή εκδήλωσης για την επιστρεπταία προκαταβολή 6. Παγώνουν έως και το τέλος του έτους όλες οι βεβαιωμένες οφειλές προς τη ΔΟΗ και στα ελεγκτικά κέντρα που είχαν ανασταλεί έως τις 30 Απριλίου του 2021. Μάλιστα, διπλασιάζεται και ο ρυθμός των δόσεων εξόφλησης των υποχρεώσεων αυτών. Οι οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις συγκεκριμένες οφειλές σε 24 άτοκες δόσεις ή 48 δόσεις με επιτόκιο 2,5% και με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως την 31 Ιανουαρίου του 2022. Αναστέλλεται επίσης η ίσπραξη της δόσης του μηνός Φεβρουαρίου ρυθμισμένων στη φορολογική διοίκηση οφειλών για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους άμεσα πληττόμενους κλάδους, καθώς και στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων αυτών, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή. Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας, επεκτείνοντας τις παρεμβάσεις και τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Supermarket Kansas. Εδώ οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Σπαγκέτι Μπελίνι 500 γραμμαρίων, τα 2 τεμάχια, μόνο 90 λεπτά. Ξίδι το διαλεγμένο 400 ml, τα 2 τεμάχια, μόνο 60 λεπτά. Χαρτί υγείας Soft Care Δίφυλλο, 8 ρολά, οι 3 συσκευασίες, μόνο 4,90. Πατάκια εισόδου, μόνο 2,40. Κουβάς με στίφτη και 2 σφουγγαρίστρες, μόνο 5,50. Και τώρα το Φεβρουάριο, ανανεώστε το σερβίτσιο σας και χρωματίστε τη διάθεσή σας. Αποκτήστε τα πιάτα της προτίμησης σας εντελώς δωρεάν με τις αγορές σας και την κάρτα Kansas Economy. Supermarket Kansas. Είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα. Μαζί μας έχουμε τον οικονομολόγο, τον κύριο Θεολόγη Βενέτη, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις νέες ρυθμίσεις που γίνονται, καθώς επίσης και για την εισπρακτέα προκαταβολή νούμερο 6, η οποία ενδιαφέρει και πολλούς επιχειρηματίες. Πρώτα την καλησπέρα μου, καλή δύναμη σε όλους. Κουράγιο, υπομονή, προσέχουμε για να έρθουμε στους κανονικούς ρυθμούς, να πάρει μπρος πάλι η οικονομία. Είναι σημαντικό να προαναφέρουμε, Αφροδίτη, κάποιες ημερομηνίες. Αύριο είναι η τελευταία μέρα, η τελευταία προθεσμία για τα μισθωτήρια. Δηλαδή, οτιδήποτε έπρεπε να κάνουμε κάποια διόρθωση σε μισθωτήρια που έχουμε αναφέρει στο παρελθόν σε άλλα ρεπορτάζ, πρέπει να διορθωθούν μέχρι αύριο. Δηλαδή,
μισθωτήρια που είχαμε κάνει στο παρελθόν που έχουν λήξει και δεν τα έχουμε ενημερώσει μέσα στο τάξη, πρέπει να βγούμε αύριο, να τα διαγράψουμε, να τα βάλουμε στη σειρά. Μισθωτήρια τα οποία για κάποιον λόγο είναι σε ισχύ και ήταν χειρόγραφα, μέχρι αύριο πρέπει να μπούμε μέσα να τα διορθώσουμε. Εκτός και αν δώσουν κάποια άλλη παράταση. Είναι ένα δύσκολο πράγμα, δύσκολα μπορεί να γίνει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η ΑΔΕΤ αποφάσισε αυτή τη στιγμή. Ένα άλλο σημαντικό που λέει για αύριο είναι να θυμίσουμε. Είναι τους επιστήμονες, τα 400 ευρώ που δικαιούνται οι επιστήμονες. Μέχρι αύριο, 15 του μηνός, πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στον Εργάνη, έτσι ώστε να πάρουν το βοήθημα, αυτό το μικρό βοήθημα των 400 ευρώ. Και να μην ξεχάσουμε, μέσα σε αυτά θα βάλουμε και τα τέλη κυκλοφορίας που είναι μέχρι τέλος του μήνα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, καθώς αν δεν τα πληρώσουμε και έχουμε ένα ποσό να πληρώσουμε 250 ευρώ τέλη κυκλοφορίας, διπλασιάζεται και πάει στα 500. Και να έρθουμε στο θέμα μας για την επιστρεπέα προκαταβολή την 6. Είχε γίνει πάρα πολύ μεγάλος δώρος με την επιστρεπέα την Πέμπτη, πάρα πολλές επιχειρήσεις είχαν μείνει έξω και το ίδιο θα γίνει μάλλον, προβλέπουμε και σε αυτή τη νούμερο 6. Μάλιστα. Ουσιαστικά έχουν το ελληνικό δημόσιο διαθέτει 500 εκατομμύρια τα οποία θα τα διαθέσει σε επιχειρήσεις. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι τα λεφτά που θα πάρουν περίπου ενίσχυση. Το κατώτατο όριο ενίσχυση θα είναι 500 ευρώ και το ανώτατο όριο 50.000 ευρώ. Δεν θα πάρουν όλοι 50.000 ευρώ ή δεν θα πάρουν 500 ευρώ. Και πάλι τονίζουμε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις στην επιστρεπτέα την Πέμπτη που τηρούσαν τις προϋποθέσεις, που είχαν όλα τα δεδομένα, που ήταν κλειστές με κρατική εντολή και δεν έχουν πάρει λεφτά. Αυτή τη στιγμή έχουμε επιχειρήσεις που θα πάρουν 1.000 ευρώ, οι οποίες δεν έχουν κανένα εργαζόμενο. Οι επιχειρήσεις που έχουν εργαζομένους από μέχρι 5 εργαζομένους, περίπου στα 2.000. Από 6 μέχρι 20 εργαζομένους θα πάρουν 4.000. Και οι επιχειρήσεις που έχουν περισσότερους από 20 εργαζομένους θα πάρουν 8.000 ευρώ. Όπως τον τέταρτο κύκλο της επιστρεπέας, τον πέμπτο έτσι και η έκτη, θα επιστρέψουμε πίσω στο δημόσιο το 50%. Δηλαδή αν θα πάρουμε 1.000 ευρώ θα επιστρέψουμε τα 500 και αν θα πάρουμε 4.000 θα επιστρέψουμε τα μισά, τα 2.000. Το ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η προθεσμία είναι μέχρι τις 22 Δευτέρου του Φλεβάρη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι για να υποβάλουν τα λογιστήρια αυτή την επιστρεπέα την 6 είναι να μας προσκομίσουν τα έσοδα του μήνα του Γενάρη. Και μέσα στις προϋποθέσεις ισχύει ότι ίσχυε και στις άλλες επιστρεπές πρέπει να υπάρχει η ανάλογη μείωση του κύκλου εργασιών η περσινή περίοδος με τη φετινή περίοδος, έτσι ώστε για να είναι επιλέξιμος ο ΚΑΔ και για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτό το πράγμα. Ό,τι το άλλο για τις ρυθμίσεις που έχετε προαναφέρει, περιμένουμε τη μεγάλη ρύθμιση, το καινούργιο πτωχευτικό που θα μπει σε εφαρμογή σε όλη την επικράτεια ή τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, που προβλέπονται 100, 200 ή 240 δόσεις, στο οποίο έλεγαν ότι θα μας χαρίσουν και κάποιο μέρος των χρεών που έχουμε. Όταν λέμε κάποιο μέρος, αυτό θα είναι ή σε τόπους ή σε κεφάλαιο, θα το δούμε, θα μας ενημερώσουν οι νομικοί. Και θέλω να ενημερώσω ότι όποιοι είναι πληττόμενοι και είναι κλειστά με κρατική εντολή, οι υποχρεώσεις ό,τι αφορά για την εφορία που έχουν για το δημόσιο πάνε προς τα πίσω και προς τα πίσω και προς τα πίσω. Αυτό το προς τα πίσω, προς τα πίσω, κάποια στιγμή μαζέψαμε υποχρεώσεις από τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020. Είμαστε στο Φλεβάρι και οδεύουμε να πάμε στο Μάρτιο του 2021 και δεν ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Το ότι πηγαίνουν προς τα πίσω δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργούν και συστηματικά. Σημαίνει ότι κάποια στιγμή όλες αυτές τις υποχρεώσεις θα χρειαστεί να τις αντιμετωπίσουμε. Θα έχουν αντιμέτωποι με τα ποσά που έχουν να πληρώσουν. Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι αυτές οι επιστρεπές και όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται, επί της ουσίας θεωρείται ότι είναι ένας δανεισμός. Δεν χαρίζονται λεφτά. Δεν υπάρχει ένα δέντρο που βγάζει λεφτά. Είναι ένα δάνειο που κάνουν στις επιχειρήσεις έτσι ώστε για να επιβιώσουν, για να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Η γκρίνια έξω στην αγορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μετά την τελευταία επιστροφή την Πέμπτη υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια και νομίζω ότι το ίδιο θα το ξαναζήσουμε και με αυτή την Έκτη και να δούμε τι θα γίνει και με την Έβδομη και από εκεί και πέρα μετά τον Απρίλιο, εφόσον και αν υπάρχει ανάγκη, θα βγει ένα καινούριο σύστημα το οποίο θα διευκρινίζει πώς και με ποιον τρόπο θα παίρνουν επιχειρήσεις κάποια βοηθήματα. Ευχαριστούμε κύριε Βενέτη. Να είσαστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Και αλλάζουμε τελείως κλίμα τώρα και πηγαίνουμε στις φυλακές Νιγρήτας, καθώς επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις προανήγγειλαν οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία εξωτερικής φρούρησης στα καταστήματα κράτησης. Με ομόφωνη απόφαση, η Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι προχωράει σε 24 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις από τις 15 έως τις 19 Φεβρουαρίου του 2021, ζητώντας την οριστική επίλυση των επί σειρά ετών θεσμικών και οικονομικών διεκδικήσεών τους. Επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις προανήγγειλαν οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης στα καταστήματα κράτησης. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, δεν έγινε τίποτα απολύτως για τον κλάδο τους και κατηγορούν την κυβέρνηση για παρανομία και εκμετάλλευση των συναδέλφων τους. Μία σειρά αιτημάτων, που είναι χρόνια βέβαια, έτσι, δεν είναι σημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, και έχουμε και θεσμικά και οικονομικά, αλλά κυρίως πρωτίστως βάζουμε τα θεσμικά. Ναι. Μπορώ να σας αριθμίσω μερικά από αυτά, τα κυριότερα. Ναι, παρακαλώ, σας ακούω. Πρώτο, ας πούμε, ως αίτημα, ως θεσμικό αίτημα για την υπηρεσία μας, πανελλήνια, αλλά και για την Νιγρήτα, αφορά και την Νιγρήτα αυτό, το προσωπικό εσωτερικής φύλαξης όμως, τους σοφρονιστικούς τους λεγόμενους, έχει να κάνει με την ολοκλήρωση της προκήρυξης 6K. Η εν λόγω προκήρυξη, είχαν βγει δηλαδή τα χαρτιά, όποιος ήθελε να καταθέσει τα χαρτιά του για να μπει στην υπηρεσία, το 2018 παρακαλώ. Ναι. Σήμερα που μιλάμε, 2021 δεν έχει τελειώσει ακόμα. Δεν έχουμε τα οριστικά αποτελέσματα. Γιατί? Δεν μπορείτε να βρείτε καλούς σοφρονιστικούς. Υποθέτω, όχι, τα άτομα έχουν καταθέσει τις αιτήσεις, μάλιστα. Μήπως δεν είναι όμορφοι. Το εξής φοβερό και τρομερό που δεν έχω ξαναζήσει σε αυτήν την 21 ετών καριέρα μου, να παίρνονται με εξάμεινες συμβάσεις το προσωπικό μέσα στην Νιγρήτα, παράδειγμα. Ναι. Τα παιδιά που έχουν επιτύχει στον διαγωνισμό, πληρούν όλες τις προδιαγραφές. Αλλά λοιπόν, να παίρνονται με οκτάμεινες συμβάσεις. Δηλαδή προσλαμβάνουν με οκτάμεινες συμβάσεις, δουλεύουν. Ανανέωση κόντρα ανανέωση, αυτό μου λέτε. Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Γιατί βέβαια, δεν μπορούμε να οριστικοποιήσουμε τις θέσεις. Ακριβώς. Όχι, τώρα, δεν μπορούμε, δεν θέλουμε. Υπάρχουν κενά ανάμεσα σε αυτές τις τις οκτάμινες συμβάσεις και γίνεται ένα αλαλούμ γενικά στην υπηρεσία. Με ομόφωνη απόφαση, η Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι προχωράει σε 24 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποίησεις από 15 έως και 19 Φεβρουαρίου 2021, ζητώντας την οριστική επίλυση των επί σειρά ετών θεσμικών και οικονομικών διεκδικήσεών μας. Από 15 μέχρι και 19 Φεβρουαρίου. Άρα δεν είναι μία μέρα απεργία. Δεν είναι μέρα, είναι σειρά απεργιακών κινητοποιήσεων. Πιστεύετε ότι μέχρι τις 15 μπορεί να έχετε κάποια απάντηση και να μην προχωρήσετε στην απεργία αυτή, έτσι, για να κλείσουμε τώρα? Δεν νομίζω. Όχι, δυστυχώς, για να, έτσι, να ολοκληρώσουμε, δυστυχώς εμείς στην υπηρεσία, ό,τι έχουμε κερδίσει ως υπηρεσία, δυστυχώς το κερδίσαμε μέσα από τραγικά συμβάντα. Δηλαδή? Είτε ελικόπτερα που παίρνουν κρατούμενος, ενώ εμείς έχουμε στείλει εκατοντάδες έγγραφα και προειδοποιούμε για αυτά, είτε με τραυματισμούς και ένοπλες επιθέσεις σε καταστήματα, βλέπετε Τρίκαλα, που είχαμε δύο συναδέλφους οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Είτε. Δηλαδή, όλο όταν συμβαίνει κάτι, είτε με το θάνατο κάποιου συναδέλφου, είτε με απόδραση κρατουμένων που μας κάνουν εντός εισαγωγικών ρεζίλ, μόνο τότε υπάρχει περίπτωση να κερδίσουμε κάτι. Μάλιστα. Τότε μας θυμούν. Το εδαφολογικό εργαστήριο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Εκτιμιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ερών συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες τους στους αγρότες, με τους υπαλλήλους να δέχονται δείγματα εδάφους προκειμένου να γίνονται οι αναλύσεις. Το κόστος των αναλύσεων κυμαίνεται από τα 15 έως τα 30 ευρώ, ανάλογα με το είδος της εδαφολογικής ανάλυσης. Κάθε χρόνο γίνονται περίπου 300 με 400 αναλύσεις. Το εδαφολογικό εργαστήριο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ερών συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες τους στους αγρότες, με τους υπαλλήλους να δέχονται δείγματα εδάφους προκειμένου να γίνονται οι αναλύσεις. Η υπηρεσία μας έχει εδαφολογικό εργαστήριο πλήρως εξοπλισμένο και με την ευθύνη λειτουργίας του να την έχει συνάδελφος Γεωπόνος, ο πρόδρομος ο Σαράτσης, που έχει διδακτορικό εδαφολογίας. Ίσως καμία άλλη ΔΑΟΚ στη χώρα να μην έχει τέτοιο εργαστήριο, ή αν έχει καμία, δεν έχω ακούσει ότι υπάρχει. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι παρά τα θέματα της πανδημίας, το εργαστήριό μας λειτουργεί κανονικά.
να το έχουν υπόψη τους η παραγωγή και να φέρνουν τα δείγματά τους για να κάνουν τις εδαφολογικές αναλύσεις. Επί πολλά χρόνια τονίζουμε τη μεγάλη σημασία της εδαφολογικής ανάλυσης. Το εργαστήριο προσφέρει στους παραγωγούς οικονομικές, ακριβείς και ολοκληρωμένες αναλύσεις δειγμάτων, δίνοντας την ευκαιρία της ορθολογικής χρήσης νερού και λιπασμάτων, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη μείωση του κόστου παραγωγής. Με την ανάλυση που θα κάνουμε, ουσιαστικά γίνεται μια ακτινογραφία του χωραφιού μας και ξέρουμε τι θρεπτικά στοιχεία υπάρχουν στο έδαφος και ποια είναι αυτά που λείπουν. Έτσι μπορούμε να κάνουμε σωστή λίπανση και η σωστή λίπανση θα μας πάει στην καλή παραγωγή. Όταν δεν έχουμε εδαφολογική ανάλυση, η λίπανσή μας είναι μια υπόθεση περίπου στα τυφλά και πολλές φορές βάζουμε λιπαντικά στοιχεία που δεν χρειάζονται, περιττό κόστος, και δεν βάζουμε αυτά που λείπουν, τα οποία θα ωφελήσουν την παραγωγή. Εντελώς χρήσιμη και μάλιστα είναι εντελώς απαραίτητη όταν πρόκειται κανείς να βάλει πολυετής καλλιέργειες, δέντρα, αμπέλια, πρέπει οπωσδήποτε να έχει δει το έδαφος του, αλλά και στις ετήσιες καλλιέργειες είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τι συμβαίνει μέσα στο χωράφι μας. Ας πούμε, φέτος στην καλλιέργεια του Βαμβακιού ήταν μία από τις πολύ καλές χρονιές και λέγαμε εκεί στα ενημερωτικά μας, αν κάποιοι παραγωγοί υπολείπονται φέτος, αυτό θα οφείλονται σε δύο λόγους κυρίως. Ή θα διέκοψαν νωρίς τα ποτίσματα ή δεν είχαν κάνει σωστή και επαρκή λίπανση. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουν έρθει οι παραγωγοί και να κάνουν αυτές τις εδαφολογικές αναλύσεις, όχι κάθε χρόνο. Εδώ έχουμε χωράφια που δεν τα έχουμε δει ποτέ τι συμβαίνει εκεί μέσα. Κάνοντας μία ανάλυση, ο παραγωγός θα πάρει μία βασική εικόνα πώς έχουν τα πράγματα, ούτε μεταβάλλονται αυτά τα ζητήματα από χρονιά σε χρονιά. Σε κάποια εδάφη θα φανεί ότι έχουν κάποια έλλειψη και αυτή τα ακολουθεί για αρκετά χρόνια αν δεν διορθώσουμε με λιπάνσεις. Τουλάχιστον λοιπόν να γίνεται μία εδαφολογική ανάλυση ανά δεκαετία για να ξέρει περίπου ο παραγωγός που βρίσκεται. Το κόστος των αναλύσεων κυμαίνεται από 15 έως 30 ευρώ, ανάλογα βέβαια με το είδος της εδαφολογικής ανάλυσης. Κάθε χρόνο γίνονται περίπου 300 με 400 αναλύσεις, αναφέρει ο προϊστάμενος φυτικής και ζωικής παραγωγής της ΔΑΟ Ξερών, Νίκος Ρόιδος. Δεν έχουμε καμία κερδοσκοπική λειτουργία, ίσα-ίσα καλύπτουμε τα αντιδραστήρια, αυτά τα φάρμακα που χρειάζονται για να γίνει εδαφολογική ανάλυση. Να δώσω ενδεικτικά ένα μέγεθος, για τις απλές εδαφολογικές αναλύσεις το κόστος είναι 15 ευρώ ανά δείγμα και αν είναι μια σύνθετη ανάλυση που πρέπει να δουν και τα ιχνοστοιχεία είναι 30 ευρώ για την κάθε εδαφολογική ανάλυση. Συνοδεύεται δε η κάθε ανάλυση με οδηγίες λίπανσης από τον αρμόδιο και υπεύθυνο γεωπόνο μας. Από όλο τον ομό έρχονται παραγωγοί και από τους γειτονικούς νομούς έρχονται και από τη Δράμα και από την Καβάλα και από το Κιλκής, μας φέρνουν δείγματα και κάνουμε εδαφολογικές αναλύσεις. Μεγαλείο ανθρωπιάς από τον κορυφαίο Έλληνα καλοθοσφαιριστή Νίκο Γκάλη, τον σπουδαιότερο αθλητή της σύγχρονης εποχής της χώρας μας, ο οποίος δέχτηκε με χαρά να προσφέρει μία υπογεγραμμένη μπάλα, η οποία και θα δημοπρατηθεί προκειμένου να στηριχθεί οικονομικά το Κέντρο Θεραπευτικής Υπασίας Σερών από τις τεράστιες καταστροφές που έχει υποστεί από τις πλημμύρες που σημειώθηκαν τον Ιανουάριο. Μεγαλείο ανθρωπιάς από τον κορυφαίο Έλληνα καλαθοσφαιριστή, από τον σπουδαιότερο αθλητή της σύγχρονης εποχής στη χώρα μας, ένας εκ των σημαντικότερων παικτών του παγκοσμίου μπάσκετ, μέλος του FIBA Hall of Fame και του Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Το Κέντρο Θεραπευτικής Υπασίας Σερών που εδρεύει στο νέο σκοπό του Δήμου Εμμανουήλ Παπά πληγώθηκε βαριά από τις πλημμύρες του Ιανουαρίου, οι οποίες προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές στις εγκαταστάσεις του Κεθείς. Το ΣΕΡΕΣ Μπάσκετ αποφάσισε να διοργανώσει μια δημοπρασία αγάπης με στόχο την οικονομική ενίσχυση του Κεθείς.
Για την ευόδοση αυτού του σκοπού, ζητήσαμε τη βοήθεια του κύριου Νίκου Γκάλη, ο οποίος δέχτηκε με χαρά να προσφέρει μια υπογεγραμμένη μπάλα, η οποία και θα δημοπρατηθεί. Οι απίστευτες επιδόσεις και τα ασύλληπτα ρεκόρ του γκάνγκστερ παραμένουν μέχρι και σήμερα ακατάρρυπτα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημοπρασία της συλλεκτικής μπάλας του Νίκου Γκάλη, επισκεφτείτε το seresbasket.gr. Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων «Παίζουμε με τον έρωτα» του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποιείται αυτή την ώρα η συναυλία «Από τη Βιέννη με αγάπη» από την Ορχήστρα Ορφέας της Βιέννης. Η συναυλία αυτή είναι αφιερωμένη στη στήριξη της προσπάθειας του Επιμελητηρίου Σερών για την ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Σερών. Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων «Παίζουμε με τον έρωτα» του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή 14 Φεβρουαρίου στις 9 το βράδυ η συναυλία «Από τη Βιέννη με αγάπη» της Ορχήστρας Ορφέας της Βιέννης, η οποία έχει και ελληνικό χρώμα στη σύνθεσή της, καθώς ιδρύθηκε το 2011 από τον καλλιτεχνικό διευθυντή και μαέστρο της, τον Θεσσαλονικιό Κωνσταντίνο Δημινάκη, έναν από τους πιο σημαντικούς μαέστρους της γενιάς του. Εξάλλου, στην ορχήστρα παίζουν και Έλληνες μουσικοί μαζί με Ευρωπαίους συναδέλφους τους. Όσο για το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί, ο τενόρος Ορέστε Κόσμο και η σοπράνο Ζωή Νικολαίδου θα πλαισιώσουν τους μουσικούς σε μία συναυλία μιας ώρας με πασίγνωστες άριες που έχουν ως θέμα τον έρωτα και το πάθος. Ανάμεσα στις άριες θα περιβάλλονται μικρές επεξηγηματικές αφήσεις από το μαέστρο που θα φωτίζουν το περιεχόμενο της κάθε άριας. Η συναυλία αυτή θα είναι αφιερωμένη στη στήριξη της προσπάθειας του Επιμελητηρίου Σερών για την ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Σερών. Στόχος της δράσης είναι η αγορά ιατρικού εξοπλισμού για κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερών που έχουν προκύψει από την πανδημία του κορονοϊού. Ο πρόεδρος Χρήστος Μέγκλας και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Σερών ευχαριστούν θερμά το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την αξιέπαινη πρωτοβουλία του και ιδιαιτέρως την πρόεδρο και καλλιτεχνική διευθύντρια κυρία Μικονίου, καθώς και τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κύριο Τζιτζι Κώστα και τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών κύριο Σπυρόπουλο για τη στήριξη της προσπάθειας του Επιμελητηρίου Σερών. Οι πολίτες που επιθυμούν μπορούν να στηρίξουν το Γενικό Νοσοκομείο Σερών στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό. Όσοι λοιπόν επιθυμείτε μπορείτε να μπείτε να παρακολουθήσετε αυτή τη συναυλία και να περάσετε ευχάριστα το βράδυ σας και να είναι και για καλό σκοπό. Και περνάμε στο επόμενο θέμα μας. Η πανδημία έπληξε και τους ερωτευμένους. Ωστόσο όμως, όσοι στάθηκαν τυχεροί και δεν το έβαλαν κάτω, προετοιμάστηκαν ήδη από εχθές για τη σημερινή ημέρα αγάπης. Το ζαχαροπλαστείο Μακεδονικό, με μία πλούσια ποικιλία γλυκών προτάσεων, κέρδισε και τους πιο απαιτητικούς ερωτευμένους. Η ημέρα των ερωτευμένων γιορτάζεται παγκοσμίως στις 14 Φεβρουαρίου. Διαφορετικός θα είναι ο φετινός εορτασμός του, καθώς τα περιοριστικά μέτρα έχουν πλήξει και τον έρωτα, μιας και δεν δίνει τη δυνατότητα σε πολλά ζευγάρια να βρεθούν με το τέρι τους. Όσοι όμως είναι τυχεροί, δεν το βάζουν κάτω. Γιατί από ό,τι φαίνεται, η πανδημία δεν σκοτώνει τον έρωτα, αλλά περιορίζει τις εκδηλώσεις του. Το Αγίου Βαλεντίνου θα το γιορτάσετε? Ναι. Τι προτιμάς, λουλούδια ή γλυκά? Και τα δύο. Θα γιορτάσουμε στο σπίτι. Μόνοι μας. Όχι, έχουμε κοπέλα, θα γιορτάσουμε. Τώρα πάμε να πάρουμε δώρο. Λουλούδια, γλυκά, τι? Σίγουρα λουλούδια, κάτι γλυκάκια, όλο και κάτι. Από όλα τα καλά, Από όλα τα καλά, ναι. Με τέτοιο καιρό και τέτοια κατάσταση δεν νομίζω. Μάλιστα. Αν το γιορτάσατε, θα προτιμούσατε γλυκό, λουλούδια? Συνδυασμό πιστεύω. Όχι, είμαστε μόνοι. Είσαστε μόνοι? Όχι, 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 θα το γιορτάσουμε εμείς. Θα το γιορτάσεις? Ναι. Λουλούδια ή γλυκά? Ανάμεικτα, και τα δύο. Και τα δύο. Μάλλον όχι. Μάλλον όχι, γιατί... Ναι. Να κρατήσουμε λίγο αποστάσεις. Μάλιστα. Αν μπορούσες να το γιορτάσεις, τι θα έκανες δώρο? Λουλούδια, γλυκά, τι θα προτιμήσεις? Κατά προτίμηση λουλούδια. Με μερικούς από αυτούς να είναι ιδιαίτερα μερακλείδες. Θα το γιορτάσετε? Θα το γιορτάσουμε, θα κάνουμε. Λουλούδια, γλυκά, τι? Λουλούδια, δωρητές, πολλά ακόμα. Δεν πείτε, εμείς μερακλείδες είμαστε.
Πρωταγωνιστές της σημερινής ημέρας, εκτός από τα λουλούδια, θα είναι φυσικά τα διάφορα γλυκίσματα που φτιάχνονται για χάρη του, με το ζαχαροπλαστείο Μακεδονικό να έχει ετοιμάσει μια μεγάλη ποικιλία έτοιμη να ανταποκριθεί και στους πιο απαιτητικούς ερωτευμένους. Χειροποίητα τριανταφυλλένια γλυκίσματα, τούρτες, σοκολατάκια και διάφορα γλυκίσματα περιμένουν να δοθούν και να χαρίσουν γλυκές στιγμές. Ενώ η προετοιμασία για την ημέρα των ερωτευμένων ξεκίνησε ήδη από το Σάββατο στα κομμωτήρια, καθώς οι νεαροί κύριοι αλλά και οι νεαρές δεσποινίδες με ανεβασμένη τη διάθεση, όπως μας λέει ο κομμωτής κύριος Τίμος Γουγούσης, έσπευσαν να καλοπιστούν. Είναι για τους ερωτευμένους ειδικά μεγάλη γιορτή. Οπότε έρχονται σήμερα, φτιάχνονται και τα αγόρια ειδικά, αλλά και οι κυρίες και οι νεαρές δεσποινίδες ιδιαίτερα έχουν την τιμητική τους. Οπότε φτιάχνουμε όμορφα μαλλιά. Έρχονται, κάνουν την μπούκλα τους, έχουν κάνουν καινούργιες φρατζούλες, αυτό που είναι στη τάση τώρα. Οπότε ναι, νομίζω ότι έρχονται και περιποιούνται ιδιαίτερα τον εαυτό τους αυτές τις μέρες. Κοιτάζουν να είναι ανανεωμένοι. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι αυτό το γεγονός ότι έρχεται και αλλάζει το, και τον ψυχισμό τους και τον ψυχοσυναισθηματικό τους κόσμο μέσα εσωτερικά. Ανεβαίνει η διάθεσή τους πάρα πολύ. Οπότε ναι, έρχονται, μας προτιμούν και νομίζω ότι τις ευχαριστούν πάρα πολύ κιόλας και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να κάνουν μια τέτοιου είδους αλλαγή. Όχι μόνο για τις γιορτινές ημέρες, αλλά και για τις καθημερινές τους ημέρες. Και λόγω του COVID που ζούμε, αλλά και λόγω των ημερών αυτών που διανύουμε τώρα. Από Δευτέρα 15 Δευτέρου θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση της κακοκαιρίας Μύδια, με τις πυκνές χιονοπτώσεις να απασχολούν το επόμενο διήμερο τα ανατολικά και νότια τμήματα από το ύψος της Θεσσαλίας και νοτιότερα και τις πολικές θερμοκρασίες να κυριαρχούν στα κεντρικά και κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα βαθμία θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν σε ανατολική στερεά Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Εν ολίγης ο χιονιάς σιγά σιγά θα αρχίσει να φεύγει από τις Έρες στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όμως παρά την ηλιοφάνεια που θα δούμε, θα έχουμε αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες και παγετό. Πιο συγκεκριμένα, μείον 5 έως 4 βαθμοί αύριο στις Έρες με καθαρότατο ουρανό και ηλιοφάνεια και μείον 5 έως 3 βαθμοί την Τρίτη με αραιή συννεφιά. Στην Θεσσαλονίκη αύριο Δευτέρα, μείον 4 έως 2 βαθμοί με ηλιοφάνεια και για την Τρίτη, αραιές νεφώσεις στον ουρανό με θερμόμετρο από μείον 4 έως 2 βαθμούς. Μείον 5 έως 5 βαθμοί αύριο στην Δράμα με καθαρό ουρανό και την Τρίτη μείον 5 έως 3 βαθμοί με αραιή συννεφιά. Στην Καβάλα μείον 3 έως 6 βαθμοί αύριο Δευτέρα με αραιή συννεφιά και την Τρίτη μείον 3 έως 4 βαθμοί με γενικότερα αραιή συννεφιά. Στην Ξάνθη ελαφρώς αυξημένα μποφόρα αύριο Δευτέρα με γενικότερα ηλιοφάνεια και θερμόμετρο από μείον 2 έως 4 βαθμούς και για την Τρίτη μείον 3 έως 3 βαθμοί με ηλιοφάνεια. Στην Κομωτινή γενικότερα επίσης αυξημένα μποφόρ με παροδική συννεφιά τις πρωινές ώρες και καθαρό ουρανό στη συνέχεια, ενώ το θερμόμετρο κυμαίνεται από μείον 2 έως 3 βαθμούς.
και την Τρίτη μείον 3 έως 1 βαθμός, ανέμους με ένταση και γενικότερα ηλιοφάνεια. Στην Αλεξανδρούπολη μείον 3 έως 2 βαθμοί με αυξημένα μποφόρ και ηλιοφάνεια την Δευτέρα και την Τρίτη ηλιοφάνεια θα παραμείνει όπως και η ένταση του ανέμου, ενώ το θερμόμετρο θα κυμαίνεται από μείον 4 έως 1 βαθμό. Στην Οριστιάδα τέλος μείον 4 έως 3 βαθμοί με ηλιοφάνεια για την Δευτέρα και για την Τρίτη πραγματικά καθαρότατος ουρανός, όμως με θερμοκρασίες από μείον 5 έως 0 βαθμούς που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους. Αυτό ήταν το σύντομο προγνωστικό δελτίο καιρού από την τηλεόραση Επιλογές. Από εμάς να έχετε μια όμορφη εβδομάδα παρά το τσουφτερό κρύο. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το απόψινό μας δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε που μείνατε και μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς που εργαστήκαμε γι' αυτό, καλό σας βράδυ και να προσέχετε γιατί αύριο θα έχει παγωνιά.